Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Πριν από λίγο είχαμε μία συγκέντρωση στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και φίλων της Νέας Δημοκρατίας, μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη μετά από 2 χρόνια και 3 μήνες, με την οποία κάναμε μία αποτίμηση του έργου της Νέας Δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Ενημέρωσα λοιπόν τους φίλους και τις φίλες και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κυρίως για τα έργα τα οποία τρέχουν στην περιοχή της Φλόρινας και βεβαίως και για το έργο της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω τον χρόνο μου πρωτίστως για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, αναφέρω ότι εδώ και 4 χρόνια, 2 χρόνια προεκλογικά και 2 χρόνια μετεκλογικά, σε όλες τις αντιπαραθέσεις που είχαμε, τις πολιτικές, με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το φλωρινέο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτούσα πόσα έργα έκανα στην περιοχή. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τα έργα τα οποία κάνουν επί 4,5 χρόνια στην περιοχή ήταν το απόλυτο μηδέν. Κανένα. Ένα έργο το οποίο έγινε ήταν αυτό πάλι που εγώ τους το θύμισα, που αφορούσε την τηλεθέρμαση του Αμιντέου, ήταν η κατασκευή της μονάδας με βιομάζα για να θερμαίνεται το Αμίντου, η Λακιά και ο Φιλόδης. Αυτό το έργο λοιπόν το οποίο καίει η βιομάζα, παρότι ο Δήμος αύξησε κατά 30%, 25% την τιμή της μονάδας της τηλεθέρμασης, μπαίνει μέσα 1 εκατομμύριο το χρόνο. Για αυτό το συγκεκριμένο έργο τους είπα ότι, και ασκώ την κριτική, ότι ήταν ένα έργο επιβεβλημένο. Γνωρίζανε ότι η μονάδα του ΑΕΣ, οι μονάδες του ΑΕΣ Αμιντέου θα κλείναν. Δεν πήραν κανένα μέτρο, δεν μερίμνησαν για κανένα μέτρο και για τους εργαζόμενους στα ορυχεία, αλλά και για τα μαγαζιά, τα μηχανουργεία, τα σκαπτικά και όλα αυτά τα οποία είχαν άμεση σχέση. Και βέβαια μας ασκούσαν εμάς κριτική, γιατί μέσα σε αυτά τα 3 χρόνια θεωρούσαν πρόωρη την απολιγνητοποίηση, την ανακοίνωση της απολιγνητοποίησης από τον Πρωθυπουργό. Άρα λοιπόν, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, απέναντι στο ένα έργο του ΣΥΡΙΖΑ στα 4,5 χρόνια, εγώ ανακοίνωσα 18 έργα, τα οποία ξεκινούν, βρίσκονται στη φάση της δημοπράτησης, κάποια είναι στη φάση της μελέτης, 18 μεγάλα έργα τα οποία γίνονται στα 2 χρόνια και 3 μήνες στο νομό Φλόρινας. Θα ήθελα λοιπόν να αφιερώσω και να σας ανακοινώσω αυτά τα έργα και μετά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω επί αυτών των έργων. Δεν θέλω να αναφερθώ στα έργα και στα έργα και τις ημέρες της Νέας Δημοκρατίας σε εθνικό επίπεδο, για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, για το έργο μας στη δικαιοσύνη με την κατάρρευση του νόμου Παρασκευόπουλου, για τις ΑΟΣ τις οποίες συνύψαμε, και όλα αυτά είτε είναι οικονομικά, επιστρεπτές, προκαταβολές, βοήθεια και όλα αυτά τα οποία είναι γνωστά. Ξεκινάω λοιπόν με τα 18 έργα τα οποία έχω ανακοινώσει για τον νομό Φλόρινας και θέλω να τα αναγνώσω. Καταρχάς, το πρώτο έργο το οποίο εντάξαμε και θα αρχίσει να υλοποιείται από το καλοκαίρι του 22, συγγνώμη, είναι νέος τρόπος λειτουργίας, νέο έργο για την τηλεθέρμανση του Αμιντέου αξίας 23 εκατομμυρίων. Συνδέεται λοιπόν το Αμίντεο με τον ΑΕΣ Τολεμαΐδα 5 και θα θερμαίνεται και θα λειτουργεί η τηλεθέρμανση του Αμιντέου όπως αυτή της Τολεμαΐδας και της Κοζάνης. Ουσιαστικά δηλαδή η μονάδα της βιομάζας, η οποία είναι πολύ ακριβή, θα παραμείνει ως εφεδρική για το Αμίντεο. Το δεύτερο έργο το οποίο ανακοίνωσα ήταν η έγκαιρη ξύλευση για τις κοινότητες οι οποίες έχουν δικό τους δάσος ή δικαιώματα για ξύλα, όπου πήγαινα προεκλογικά μου ζητούσαν να παίρνουν εγκαίρως τα ξύλα και πέρσι λοιπόν και φέτος εγκαίρως πήραν τα ξύλα εκτός από 4 κοινότητες, η κοινότητα του Λεχόβου η οποία τώρα θα πάρει στην περιοχή του Αμιντέου και για την Φλόρινα είναι η κοινότητα Κολχική, Συνδρούσας και Τροπεούχου, οι οποίες ξυλεύουν σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Το 98% των κοινοτήτων μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου έχουν προμηθευτεί τα ξύλα.
μου ζητούσαν το τρίτο έργο. Μου ζητούσαν να υπάρχει επίδομα ξύλου όπως υπάρχει και επίδομα πετρελαίου. Ήταν από το πρώτο από το οποίο δεσμεύτηκα και το προηγούμενο έργο. Και αυτό έχει σχέση άμεση ο κύριος Σκυλακάκης, τον οποίο ευχαριστώ. Από την πρώτη στιγμή δεσμεύτηκε. Έχει καθιερωθεί λοιπόν και από φέτος και πέρσι και φέτος υπάρχει επίδομα ξύλου και επίδομα πέδε. Το επίδομα αερίου μπορεί να θεσμοθετηθεί τώρα, αλλά δεν αφορά την περιοχή μας. Για την περιοχή έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός 300 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους για τις αποκαταστάσεις. Το τέταρτο έργο. Το αναφέρω γιατί θα σας πω που θα μας χρησιμεύσει παρακάτω. Δεσμεύτηκα για την απαλλαγή από έμφυα της κοινότητας των Αργύρων. Οι ανάγκηροι φέτος δεν πληρώνουν έμφυα. Γιατί για σπίτια στα οποία δεν κατοικούν, είναι λογικό να μην πληρώνουν την έμφυα. Έκτο, μελέτη αρδευτικού δικτύου Βαγορίτιδας. Είναι προς υπογραφή, είναι έτοιμος ο φάκελος, είναι τα πάντα έτοιμα. Είναι ένα έργο μελέτης 4 εκατομμυρίων. Το έργο αργότερα θα είναι περίπου 40 εκατομμύρια και θα αρδεύει περίπου 40.000 στρέμματα στην περιοχή του Αμιντέου. Αναφέρω και το δεύτερο και θα σας πω και πάνω σε αυτά τα δύο κάτι. Επίσης, μαζί με αυτό μπαίνει και η μελέτη αρδευτικού δικτύου Χυμαδίτιδας. Περίπου 2 εκατομμύρια είναι η μελέτη. Ένα έργο περίπου 20 εκατομμυρίων, το οποίο θα αρδεύει περίπου 20.000 στρέμματα. Άρα λοιπόν, αυτά τα δύο αρδευτικά μαζί ταυτοχρόνως θα γίνουν, θα αρδεύουν περίπου 60.000 στρέμματα. Είναι ένα έργο 7 ετίας. Σας λέω ότι για τα καθήλυνα αρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας και Ανάπτυξης δεν υπήρχαν μονοδίδια. Τα συγκεκριμένα λοιπόν, οι συγκεκριμένες μελέτες χρηματοδοτούνται από ένα άλλο ταμείο. Για πρώτη φορά από αυτό το ταμείο, δεν το ανακοινώνω, θα ανακοινωθεί όταν θα πέσουν οι υπογραφές, δεν υπάρχει λόγος να το πούμε τώρα, για ευνόητους λόγους. 8. Το αρδευτικό των Πρεσπών. 20 εκατομμύρια θα αρδεύει 15.000 στρέμματα. Είναι ένα έργο 7 ετίας, δεν μελετήθηκε και ξεκίνησε τώρα. Από την πρώτη στιγμή όμως που αναλάβαμε και εκλέχθηκα βουλευτής, το παρακολουθούσα, πήγαινα συνεχώς, πίεζα το επιτάχυνα, τελικά έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος, το έργο ξεκινάει και θα ολοκληρωθεί. Αρδευτικό Παρορίου. 5 εκατομμύρια θα αρδεύει 3.000 στρέμματα. Έγινε η δημοπράτηση μέσα στο Σεπτέμβρη. Δεν είναι μεγάλο έργο, δεν θα περάσει από το ελεκτικό συνέδριο, άρα εάν ο καιρός το επιτρέψει, από τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα μπορεί να ξεκινήσει τις εργασίες, ιδάλλως στην Άνοιξη, αν ο καιρός δεν το επιτρέπει. 10. Έργο, το αρδευτικό της Τριανταφυλιάς. Περίπου 40 εκατομμύρια, 18.000 στρέμματα. Είναι στη διαδικασία τώρα της δημοπράτησης, αυτό είναι πολύ μεγάλο έργο και είναι μόνο η πρώτη φάση αυτή. Θα περάσει και 1,5 μήνα περίπου θέλει το ελεκτικό για να το εγκρίνει. Αυτό το έργο θα ξεκινήσει σίγουρα την Άνοιξη, δεν μπορεί πιο νωρίς, αλλά είμαστε στη φάση της δημοπράτησης του αναδόχου, όλα ξεκινούν κανονικά. Αυτά τα τρία αρδευτικά που ανακοίνωσα, που είναι τα δύο για τη Φλόρινα και ένα για τις Πρέσπες, είναι έργα τα οποία υπάρχει συνεισφορά και της Νέας Δημοκρατίας επί εποχής Σαμαρά και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα και βεβαίως τώρα και εμείς. Σας λέω μόνο ότι επειδή μεσολάβησε ο κορονοϊός και για κάποιο διάστημα είχαν παγώσει, όσο υπήρχε ο κορονοϊός και είχαμε δικαίωμα μόνο οι βουλευτές να μπαίνουμε στα Υπουργεία, έμπαινα συνεχώς και πίεζα και το πηγαίναμε από το ένα γραφείο στο άλλο για να επισκεφθούν οι διαδικασίες και να φτάσουμε στη διαδικασία της δημοπράτησης και άρα της υλοποίησης του έργου. 10. Αποκατάσταση του ορυχείου της Βεγόρας. Ένα έργο το οποίο, μάλλον ένα ορυχείο το οποίο ήταν ένα σκιάχτο στην περιοχή, επί δεκαετίες δεν γίνονταν, γιατί ήταν ιδιωτικό το ορυχείο και πιέσαμε και γι' αυτό ανέφερα τα 300 εκατομμύρια, από τα 300 εκατομμύρια να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο. Είναι μια κατάκτηση για την περιοχή, γιατί μετά από δεκαετίες θα αποκατασταθεί, θα γίνει ένας αμπελώνας, στο οποίο θα πάρουν μερίδια άνεργοι του ορυχείου του ΑΕΣ Αμιντέου, του ορυχείου του Αμιντέου και ακτήμονες αγρότες της περιοχής του Αμιντέου. Την διαχείριση βεβαίως και όλα αυτά θα έχει αναλάβει ο Δήμος. Εμείς το χρηματοδοτούμε. Αποκατάσταση του ορυχείου της Βέβης. Και αυτό ένα άλλο σκιάχτρο, θυμάστε με τις αναθυμιάσεις από τις αναφλέξεις που είχαμε, θα γίνει και σε αυτό αποκατάσταση, βρίσκεται στο στάδιο των πολεοδομικών μελετών από τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ το μελετάει και θα χρηματοδοτηθεί από τα 300 εκατομμύρια, προφανώς
και θα δοθεί σε διαβούλευση όταν θα γίνει το σχέδιο, το οποίο θα προβλέπει κάποια λίμνη, κάποιες αγροτικές εκτάσεις και κάποιες περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις με δεντροφυτεύσεις, πάρκα και όλα αυτά, θα είναι ένα ακόμα στολίδι και μία εστία αγροτικής ανάπτυξης. Εννοείται ότι θα γίνει η διαβούλευση, θα κατατεθούν οι προτάσεις από τους κατοίκους της περιοχής και από το Δήμο Φλόρινας και θα εγκριθεί. 13. Τα 107 εκατομμύρια επιπλέον χρήματα που δίνονται στην περιοχή για τους ανέργους. Αυτά τα χρήματα είναι για τα 2 χρόνια, 2021 και 2022, πράγματι καθυστερήσαμε 6 μήνες, έπρεπε να ξεκινήσουν να υλοποιούνται από τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2021, θα ξεκινήσουν τώρα. Πάντως είναι προγράμματα τα οποία θα ανακουφίσουν τους ανέργους της περιοχής. Το πρόγραμμα βοήθειας προς τις επιχειρήσεις που είχαν άμεση σχέση με τα ορυχεία. Ξεκινάμε με 10 εκατομμύρια και μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τα 40 εκατομμύρια. Αν απορροφηθούν αυτά και υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, θα διπλασιάζει, θα πάμε στα 20, μετά στα 30 και μετά στα 40. Ποιους αφορά αυτό το πρόγραμμα? Αφορά τους ιδιοκτήτες φορτηγών, τους ιδιοκτήτες καπνικών μηχανημάτων, τις επιχειρήσεις, τα μηχανουργεία και κάποιες άλλες εταιρείες που είχαν σχέση άμεση με τη ΔΕΗ, και αφορά και την περιοχή του Αμιντέου και την περιοχή της Φλόρινας, γιατί έχουμε και εδώ μείωση της δραστηριότητας στο ορυχείο της Αχλάδας, οπότε όσοι δεν μπορούν να δουλέψουν θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο έχει οροφή τις 200.000. Μπορεί να πάρει κάποιος μέχρι 200.000 ανάλογα με τον κύκλο εργασιών. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για το άλλο που θα σας πω παρακάτω, θα γίνουν 2 μεγάλες συγκεντρώσεις, μία στην Φλόρινα σε συνεργασία με τον Δήμο Φλόρινας, με τον εμπορικό κόσμο, με τον εμπορικό σύλλογο της Φλόρινας και με τον ΕΒΕ, για να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους και για τα φορτηγά αλλά και για τις επιδοτήσεις αναπτυξιακού νόμου και μία αντίστοιχη και στα Μήντο με τον Δήμο και τον εμπορικό σύλλογο Ταμιντέο. Η παραμονή του πρώτου συντάγματος. Κάποια πράγματα δεν γίνονται μόνα, στην πολιτική τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πριν από ένα χρόνο, όταν για πρώτη φορά είδα ότι σχεδιάζονταν να αποσύρουν το πρώτο σύνταγμα, δηλαδή να πάρουν το στρατό από τη Φλόρινα και από τα Μήντεο, έγινε μια κλειστή απόρριτη σύσκεψη μέσα στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα, όχι μόνο της Φλόρινας γενικότερα. Έκανα μια τοποθέτηση στην οποία παρέθετα κάποια επιχειρήματα και βεβαίως απαιτούσα να μην διανοηθεί κανείς και πάρει έστω και ένα στρατιώτη από τη Φλόρινα και τα Μήντεο. Είχα τις διαβεβαιώσει ότι δεν θα γίνει αυτό. Κάποια στιγμή είδαμε ότι προχωρούσε το θέμα αυτό. Ξαναεπισκέφτηκα τον Υπουργό, επισκέφτηκα τον διοικητή του Τρίτου Σώματος Στρατού, τον Στρατηγό, και εν πάση περιπτώσει με διαβεβαίωσαν και έβγαλαν και δελτίο τύπου από αυτού και ο στρατός παραμένει και στη Φλόρινα και στα Μήντεο. Αυτό το οποίο θεωρώ κορυφαίο για την περιοχή, γιατί παντού και πάντα λέω ότι ο καρκίνος της περιοχής είναι το τρίπτυχο: ανεργία, μετανάστευση των φλωρινιωτών στο εξωτερικό και υπογεννητικότητα. Αυτό λοιπόν που θεωρώ κορυφαία κατάκτηση για την περιοχή μας είναι η αύξηση των ποσοστών επιδότησης μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο 70 και 80 και 85%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι άμεσα από 1η-1η του 2022 κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους, να εγκριθούν και να ανοίξουν νέοι άνεργοι επιχειρήσεις στην περιοχή μας. Ουσιαστικά τι λέει η κυβέρνηση? Σας πληρώνω όλη την επιχείρηση, πάρτε τα κλειδιά και δουλέψτε. Για παλιές επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν επέκταση, να τη μεγαλώσουν και να πάρουν και αυτοί αυτές τις επιχορηγήσεις. Και είπα και το άλλο, ότι για τη Φλόρινα, επειδή ενδιαφέρονται, είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά επιδότησης και μάλιστα πέρα από το 1.700.000.000, εκ των οποίων θα δοθεί το 45%, δηλαδή περίπου το 50%, το 800 εκατομμύρια, με δική μου απέτηση να δοθεί όσο είναι εδώ μεγαλύτερο κονδύλιο. Έχουν έρθει λοιπόν ξένες επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να μπουν και είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Εάν μπουν αυτές οι 4-5 επιχειρήσεις, ουσιαστικά θα απορροφήσουν όλα τα χρήματα. Και δεν είναι μόνο ότι θα απορροφήσουν αυτά τα 800 εκατομμύρια, δικαιούνται και επιπλέον ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα και από άλλες πηγές χρηματοδότησης, γιατί είναι υποχρεωμένες και τις δίνουν όσοι ενταχθούν στο ΔΑΜ να έχουν και άλλη χρηματοδότηση. Άρα θα έχουν και επιπλέον ρευστότητα. Γι' αυτό είπα ότι για τη Φλόρινα
Θέλω μία εμβληματική για την Φλόρινα και μία εμβληματική για να μείνω. Δεν θέλω παραπάνω. Τα υπόλοιπα χρήματα να δοθούν σε ντόπιους επιχειρηματίες, γιατί μετά από 6-7 χρόνια που θα λήξει αυτό το πρόγραμμα και θα έχει έναν άλλο πρόγραμμα στη Ρουμανία ή στη Λευκορωσία, δεν ξέρω όπου θα έχει, μπορεί αυτή την ίδια στιγμή να σηκώσει τον όλο το εργοστάσιο και να πάνε και εκεί να πάρουν εύκολο χρήμα. Ενώ οι δικοί μας επιχειρηματίες θα μείνουν εδώ και θα αγωνιστούν. Το είπα από την αρχή, το ξεκαθάρισα, θέλω να ενταχθούν οι τοπικοί επιχειρηματίες. Αυτό λοιπόν το θεωρώ το κορυφαίο έργο για την περιοχή, γιατί είναι ένα έργο το οποίο θα λειτουργήσει άμεσα πυροσβεστικά για την ανεργία. Κατευθείαν θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Όλα τα υπόλοιπα που είναι έργα υποδομής, αυτά θα ξεδιπλωθούν σε βάθος 7 ετίας. Ωστότε δεν ξέρω αν θα είμαστε κι εμείς εδώ για να μπορέσουμε να τα δούμε αυτά τα έργα να υλοποιούνται. Και άλλα δύο έργα, το 17ο αφορά την τηλεθέρμανση, το αέριο για τη Φλόρινα. Δεσμευτήκαμε μαζί με τον Δήμαρχο να στηρίξουμε το συγκεκριμένο έργο, γιατί ούτως ή άλλως η τηλεθέρμανση δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τη στιγμή που σταματούσε ο ΑΕΗ της Μελίτης. Στην Ευρώπη προβλέπονται από το Α μέχρι το Ω το τι θα γίνει, πώς θα λειτουργεί, θέλουν τα έργα να είναι βιώσιμα. Όταν λοιπόν κάνει μια τηλεθέρμανση, η οποία δεν θα έχει τον βασικό μοχλό λειτουργίας που είναι ο ΑΕΗ Μελίτης, δεν μπορεί να γίνει. Και από τη στιγμή που δεν είχε προλάβει να γίνει το έργο, άρα το έργο απεντάσσεται. Μας διαβεβαίωσαν και εμένα και τον Δήμαρχο ότι μέχρι τέλη του 23 το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί. Συμφωνήσαμε και εγώ και ο Δήμαρχος γι' αυτό. Το παρακολουθούμε καθημερινά, κάθε εβδομάδα. Τη μια φορά πάω εγώ, την άλλη φορά ο Δήμαρχος, την άλλη φορά πάμε μαζί. Υπάρχει ανάδοχος. Πιστεύω ότι Νοέμβριο με Δεκέμβριο θα ξεκινήσει και μέχρι τέλη του 23 το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί και οι Φλωρινιώτες θα έχουν αέριο και για τη θέρμανση αλλά και για οικιακή χρήση. Και βεβαίως για το δηληστήριο της Φλόρινας ήταν ένα έργο αμιγώς δημοτικό το οποίο θα εντάσσονταν στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Από τη στιγμή όμως που ενημέρωσε ο Δήμαρχος ότι θα ενταχθεί στα κονδύλια του Υπουργείου, δεσμεύτηκα κι εγώ, όσο ήταν εδώ δεν χρειαζόταν να το βλέπω, το βλέπαν οι ίδιοι. Δεσμεύω κι εγώ μαζί με τον Δήμαρχο να το παρακολουθούμε στην Αθήνα για να προχωρήσει γρήγορα. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε το δηληστήριο. Γιατί δυστυχώς η κλιματική αλλαγή φάνηκε και στη Φλόρινα. Είδαμε για πρώτη φορά το ποτάμι της Δροσοπηγής να μην έχει νερό εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας. Σκεφτείτε λοιπόν που έπρεπε εδώ και τόσο καιρό. Έχουμε 15 εκατομμύρια τόνους στο φράγμα της Τριανταφυλιάς, 15 εκατομμύρια τόνους στο φράγμα της Παπαδιάς, 3 εκατομμύρια τόνους στο ταμιευτήρα της Κολγικής και δεν έχουμε νερό. Γιατί επί 10 χρόνια δεν εξωθήκαμε να κάνουμε ένα σωλήνα και να το συνδέσουμε σε ένα δηληστήριο για να έχει νερό όχι μόνο η Φλόρινα, αλλά και όλος ο κάμπος εδώ του λεκανοπεδίου. Ξεκινάμε λοιπόν με αυτό το δηληστήριο για να μπορέσουμε να λύσουμε μία διαπαντός το θέμα της ίδρυυσης της περιοχής. Αυτά ήταν τα 18 μεγάλα έργα τα οποία παρακολουθώ θα ξεδιπλωθούν στα επόμενα 3-4 χρόνια. Και είμαι πεπισμένος ότι θα μετατρέψουν τη Φλόρινα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, θα συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και βεβαίως θα βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής μας. Έχω και κάποια άλλα μικρότερα να σας ανακοινώσω, τα οποία επιτέθηκαν για την περιοχή. Είχαμε προβλήματα με τη συνδεδεμένη για μια ομάδα κτηνοτρόφων με τη Μετράλ στο Μίλιο. Το λύσαμε. Υποσχεθήκαμε την μείωση και την κατάργηση του φόρου επικεδέματος στους αγρότες. Το κάναμε. Για τους νέους αγρότες δεσμευτήκαμε να αυξήσουμε το ποσό και αυξήθηκε από 25.000 που ήταν η οροφή στις 40.000. Όποιος λοιπόν νέος αγρότης ενταχθεί έχει πλέον 40.000 που είναι σημαντικό ποσό για να ξεκινήσει και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει με 40.000, μετά μπορεί να μπει και στα σχέδια βελτίωσης και να πάρει 80 και 90 και όσο χρειαστεί για να γίνει ένας μεγάλος αγρότης και να μπορέσει να επιβιώσει. Η πατατοπαραγωγή είχαν καταστροφή. Αποζημιωθήκαν άλλες περιοχές, με ενημέρωσαν ότι και εμείς έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Με παρεμβάσεις αποζημιώθηκαν. Οι κτηνοτρόφοι πήραν 4 ευρώ στο πρόβατο αποζημίωση. Δεν είναι πολλά. Ομολογώ ότι δεν είναι πολλά. Το Νοέμβριο του 20 θα φροντίσουμε να τους δώσουμε και περισσότερα.
Από τον κύριο Χατζηδάκη δόθηκαν επιπλέον χρήματα, εγκρίθηκαν για το εξοικονομώ. Μόνο για τη Δυτική Μακεδονία ισχύει αυτός ο χρόνος, όσοι κάνουν φωτοβολταϊκά να έχουν την υψηλή τιμή των 64 λεπτών. Για την υπόλοιπη Ελλάδα αυτό έχει σταματήσει. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα φωτοβολταϊκά. Είχα μία σύσκεψη, έχω δει κατ' επανάληψη τον Υπουργό. Είχα μία σύσκεψη και με στελέχη του ΑΔΜΙΕ και του ΔΕΔΙΕ. Απέτησα και θα έχουμε και τηλεδιασκέψεις να ενταχθούν οι ενεργειακές κοινότητες, στις οποίες όμως θα υπάρχουν μέσα συμπατριώτες μας, τοπικοί, οι οποίοι θα έχουν όλοι ένα μερίδιο ισοδύναμο. Εν πάση περιπτώσει θα είναι μισό μεγαβάτ, ένα μεγαβάτ, ένα μισό, και όχι ενεργειακές κοινότητες για το Θεαθήνε, όπου ένας θα έχει το 90% της δυναμικότητας και οι υπόλοιποι 80-90 θα έχουν το 10%. Αυτό είναι ενεργειακή κοινότητα μόνο για το Θεαθήνε για να πάρει τη στήριξη. Εμείς θέλουμε όσοι συμμετάσχουν καταρχάς να είναι από εδώ από την περιοχή και να είναι περίπου ισοδύναμοι. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Γιατί όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Πάνω από 20 εκατομμύρια ήταν οι επιστρεπτές οι οποίοι δόθηκαν στην περιοχή μας. Για κάποια χωριά, και είναι αρκετά τα χωριά, 15-16 που δεν έχουν σήμα τηλεοπτικό, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα στο οποίο ο κάθε πολίτης θα πάρει ένα πιάτο δωρεάν μέσα από συγκεκριμένο πρόγραμμα του Υπουργείου. Είχαμε τις καταστροφές δεδροκαλλιέργειας με τις οποίες, για τις οποίες τρομαγμένοι αγρότες μας τότε, επειδή ήταν πολύ μεγάλη καταστροφή, έφτασα μέχρι και τον Πρωθυπουργό, με διαβεβαίωσε. Για πρώτη φορά με διαδικασίες fast track πήραν την προκαταβολή που ήταν πολύ υψηλή και είναι ευχαριστημένοι. Η μείωση του προκαταβολή φόρου για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναστολή της φοράς αλληλεγγύης και του 21 και του 22, και θα κλείσω με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τις οποίες ανέφερα στα στελέχη και αναφέρω τις πιο σημαντικές από τις 1.700 τις οποίες στα δύο χρόνια έχουμε θεσπίσει. Πλέον ηλεκτρονικά πια βγαίνουν: το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, το πιστοποιητικό γέννησης, η ληξιαρχική πράξη θανάτου, η ληξιαρχική πράξη γάμου, συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, η δήλωση απώλειας ταυτότητας, προσωρινές άδειες οδήγησης, όλα ό,τι έχουν σχέση με τους εμβολιασμούς, έξοδα κηδείας, ηλεκτρονική υπογραφή, αντίγραφο ποινικού μητρώου και μια σειρά από τέτοιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες αποδεσμεύουν τον πολίτη από το να πάει να περιμένει στην ουρά, στους δήμους, στις περιφέρειες, στα αστυνομικά τμήματα, από το σπίτι μας, από έναν υπολογιστή, μέσα σε ένα λεπτό παίρνουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Αυτά ήταν όσα ανακοίνωσα στα στελέχη του νομού Φλόρινας για τα έργα, τα 18 μεγάλα έργα, τα υπόλοιπα μικρά, σημαντικά βέβαια, αλλά τα 18 είναι εμβληματικά για την περιοχή. Και θα κλείσω με δύο, τον κάθε του άξονα και τη σιδηροδρομική σύνδεση. Για τη σιδηροδρομική σύνδεση, επειδή γίνεται πολλής λόγος από το ΣΥΡΙΖΑ, είχα απαντήσει ότι το μόνο το οποίο υπήρχε από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μία πρόταση για σύνδεση Φλόρινα Ιεροπηγή Πόγραδες, όπως σας τα λέω. Φλόρινα Ιεροπηγή Πόγραδες. Για να γίνει ένα έργο χρειάζεται μελέτη. Μελέτη δεν υπάρχει. Για να γίνει ένα έργο, πριν τη μελέτη θέλει την προμελέτη. Προμελέτη δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε τίποτα. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Γίνονται τρεις προτάσεις προμελέτες. Οι τρεις αυτές προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τη διαδικασία και την αναλογία κόστους-οφέλους και από εκεί και πέρα βέβαια είναι αμιγώς πολιτική απόφαση για το ποιο από τις τρεις θα επιλεγεί, και αφού επιλεγεί μία από τις τρεις, τότε για εκείνη την πρόταση θα γίνει κανονική μελέτη για να υλοποιηθεί. Η μία λοιπόν από αυτές τις τρεις είναι Φλόρινα Πόγραδες, η άλλη είναι μεταξύ Αμιντέου και Πτολεμαΐδας Πόγραδες, μέσω της κρυσταλλοπηγής, και η τρίτη είναι Σιάτιστα Πόγραδες. Θα δούμε λοιπόν αυτές τις τρεις προμελέτες, τις παρακολουθώ επί του σύνηγης, θα δούμε τι θα μας βγάλουν και από εκεί και πέρα θα το συζητήσω με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για να μπορέσουμε να δούμε πού θα καταλήξουμε. Και στον κάθε το άξονα. Στον κάθε το άξονα ήταν ένα από τα έργα τα οποία είχα δεσμευτεί και εξακολουθώ να δεσμεύομαι. Είναι εκ του νου κάνευ για μας.
Σας λέω για την ιστορία, πρέπει να το πούμε όμως, ότι όταν αναλάβαμε το 19 και μετά από τον Ιούλιο, μετά το 15 Αύγουστο πήγα να ενημερωθώ, επί 1,5 χρόνο η μελέτη ήταν παγωμένη, γιατί ο τότε Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σταθάκης, αρνούνταν πεισματικά να επιτρέψει στην μελέτη και εν τέλει στον ολικό άξονα να περάσει από πού? Από τις αποθέσεις του ορυχείου. Να πω ότι θα περνούσε από την καρδιά του ορυχείου και ίσως κάποτε να το χρειαζόμασταν, ναι. Επί 1,5 χρόνο δεν περνούσε, κανείς δεν έλεγε τίποτα, ακούγαμε ότι προχωράει κανονικά η μελέτη και 1,5 χρόνο ήταν παγωμένη, βαλτωμένη. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που το έμαθα, με τη βοήθεια του τότε Υφυπουργού Ενέργειας του κυρίου Θωμά, κάναμε την τροπολογία και με τη βοήθεια και του κυρίου Χατζηδάκη την περάσαμε την τροπολογία, επιτρέψαμε να πέρασε ο δρόμος από τις αποθέσεις και μετά από 5 μήνες κάπου στο Νοέμβριο άρχισε η μελέτη να συνεχίζει να υλοποιείται κανονικά. Έκτοτε άλλες 3 φορές η μελέτη σταμάτησε. Την μία φορά σταμάτησε, το γνωρίζετε κι εσείς, όταν εν απουσία μου έγινε μια σύσκεψη με στελέχη της Εγνατίας και ξαφνικά αποφασίσαν να πάνε σε καινούργια χάραξη. Δηλαδή, τα 2 χρόνια που διαθέθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ για τη μελέτη, γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει η μελέτη, τα 2 χρόνια που είχαν διαθέσει και υπήρχε μια ωριμότητα της τάξης του 50% και το 1 εκατομμύριο που διατέθηκε θα πετούνταν στον διάδο. Και τι θα γινόταν, θα πηγαίναμε σε μια καινούργια μελέτη, αν υπήρχαν τα χρήματα. Και ζήσε μα είναι φάση τριφύλλη, θα μιλούσαμε για κάτι έξω μετά το 2030. Ξέρετε πώς θα τους βόλευε όλους. Και τους υπουργούς και τους τοπικούς παράγοντες. Θα ρωτούσε ο κόσμος, πάμε σε καινούργια μελέτη. Εσπλεσμένα σε έναν μήνα έκανα καινούργια, συγκάλεσαν καινούργια σύσκεψη με όλους αυτούς τους παρόντες. Τους είπα ότι αυτό δεν πρόκειται να επιτρέψω να γίνει. Απείλησα το πόσο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όχι στη Φλόρινα, και οι υπεύθυνοι θα απολογηθούν για τα 2,5 χρόνια εργατορών που χάθηκαν και για το 1 εκατομμύριο που του πουλούσαμε στον Κιάδο. Και με ποιο αιτιολογικό? Που δεν υπήρχε αιτιολογικό, επικαλούνταν δίθεν κάποιες ανησυχίες κάποιων περιβαλλοντολόγων ανύπαρκτες. Μετά από αυτή τη στεναρή στάση, ξανάρχισε να λειτουργεί η μελέτη. Σας λέω ότι άλλες 2 φορές πάγωσε. Τη μία φορά την ξεπαγώσαμε με τη βοήθεια του Υπουργού του Κώστα του Καραμαλή και την άλλη φορά με τη βοήθεια του γραφείου του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη. Ελπίζω τώρα, καλώς εγώ των πραγμάτων, τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο να έχει τελειώσει. Προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, γιατί αυτά τα 70 εκατομμύρια αμοχώρη αμύντο, άλλο έγκλημα, είπαμε να σπάσει ο δρόμος στα 2 για να γίνει πιο εύκολο. Εδώ σπάσει στα 3. Φλόρινα, αμοχώρη 7 χιλιόμετρα, μείναν ορφανά. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι το αμοχώρη αμύντο που θα είναι έτοιμη να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας και εγώ δεσμευόμουν να βρω τα λεφτά για το κομμάτι Φλόρινα Αμοχώρη και Αμύντο το Λεμαΐδα. Τώρα πρέπει να τα βρούμε όλα από την αρχή. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία να βρούμε τον δρόμο. Για μας ο δρόμος είναι εκ των νου κάνευ. Έχω ενημερώσει και τα στελέχη όλα της Νέας Δημοκρατίας πάνω από τους φίλους και τους υπολείπους ότι εάν δεν βρεθεί λύση χρηματοδότησης, τότε θα πάμε σε κινητοποιήσεις και σε διαμαρτυρίες. Και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα είναι μπροστάρι σε αυτό. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό το θέμα. Για μας είναι θέμα ουσίας, θέμα γοήτρου και θέμα αξιοπρέπειας. Είναι ο μοναδικός νομός από τους 19 νομούς που αγκαλιάζουν την Εγνατία που δεν έχει κάθετη σύνδεση. Είναι θέμα εκ των νου κάνε. Το είπα προεκλογικά, το είπα μετεκλογικά και το λέω και τώρα. Κάνουμε πολλές προσπάθειες. Πιστεύω ότι στο τέλος θα βρούμε τη λύση. Είμαι πεπισμένος ότι θα τη βρούμε. Αν δεν τη βρούμε όμως, θα φτάσουμε σε κινητοποιήσεις για να βρούμε λύση. Λοιπόν, εδώ σταματώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Κύριε Δονιάβη, είχα την εντύπωση ότι τα 2 ερθευτικά του Δήμου Αμυντέου θα πηγαίνουν μαζί. Θα προχωρήσει πιο γρήγορα στην αγορά, γιατί αυτό κατάλαβα σήμερα. Ταυτοχρόνως και τα 2. Απλώς όμως, το κάθε ένα, ξέρετε, το κάθε ένα από αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Εκεί που δεν γίνονταν τίποτα επί ΣΥΡΙΖΑ, ξαφνικά τώρα εμείς έχουμε 18 έργα, δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καλάθι και να τα υποβαθμίζουμε. Το κάθε ένα είναι αυτοδύναμο έργο και απέτησα να μπουν και τα 2. Γιατί μου είπαν τότε να βάλουμε το πιο μεγάλο
Και μετά από δύο χρόνια που θα τελειώσει, θα βάλουμε και το πιο μικρό. Και με δική μου απέτηση μπήκαν και τα δύο. Αλλά το κάθε ένα είναι αυτοδύναμο. Απλώς αναφέρω με αυτήν τη σειρά, γιατί το ένα είναι λίγο πιο μεγάλο και το άλλο λίγο πιο μικρό. Ναι. Για να αναφερθήκατε στο έργο του φυσικού αερίου. Είδαμε όμως ότι φέτος ειδικά η αύξηση του φυσικού αερίου είναι στο 100%. Πόσο συμφέρον θα είναι για την περιοχή της Φλόρινας, τόσο για τη θέρμανση, όσο και για οικιακή χρήση όταν θα φτάσει σε εμάς. Καταρχάς, αυτό είναι κάτι συγκυριακό, γιατί αν αυτό συνεχιστεί, θα τυναχτούν όλες οι επιχειρήσεις στον αέρα. Έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση οι παγκόσμιες αγορές, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτές κάνουν κουμάντο, αλλά από εκεί και πέρα και οι κυβερνήσεις όλων των μεγάλων κρατών να το επιτρέψουν να συνεχιστεί. Είναι ένα συγκυριακό φαινόμενο. Φαντάζομαι ότι σε 2-3 μήνες θα σταματήσει και θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Εν πάση περιπτώσει όμως, το αέριο δεν θα ισχύει μόνο για τη Φλόρινα. Όπως ξέρετε, η μονάδα 5 της Πτολεμαΐδος, από την οποία θα θερμαίνεται Αμύντιο, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, και αυτοί με αέριο θα θερμαίνονται. Αν λοιπόν είναι ακριβό για μας, θα είναι ακριβό για αυτούς, θα είναι ακριβό για τη Θεσσαλονίκη, για την Αθήνα και για όλη την Ευρώπη, η οποία θα χρησιμοποιεί το αέριο ως ορυκτό καύσιμο μετάβασης για μετά το 2050, που θα πάμε σε πιο πράσινα καύσιμα για την κλιματική, για την προστασία του κλίματος. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι συγκυριακό και αν κρατήσει λίγο παραπάνω θα κρατήσει για όλους. Ναι. Χαρακτηρίζεται εμβληματικά τα 18 έργα, τα μεγάλα τα οποία μας είπατε. Θεωρείτε ότι από πλευράς οικονομίας, θέσεων εργασίας, τα έργα αυτά αποτελούν ένα σοβαρό αντιστάθμισμα απέναντι στις επιπτώσεις της απολυθινητοποίησης? Ναι. Για να είμαστε δίκαιοι και έντιμοι. Καταρχάς να πω το εξής, για να έχουμε και μια τάξη μεγέθους, γιατί τώρα τα συζητάμε μεταξύ μας. Η απολυθινητοποίηση έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια. Σας λέω ότι από το 1994 και μετά δεν έχουν ξαναγίνει μεγάλες προσλήψεις στη ΔΕΗ. Πριν από 20 χρόνια οι εργαζόμενοι στους ΑΕΙΣ και στα ορυχεία της περιοχής ήταν 20.000 περίπου και σήμερα είναι 4.500. Προλάβαμε να κλείσουμε κάποιες μονάδες. Αυτές οι οποίες κλείσαν ως τώρα, κλείσαν εξαιτίας του ότι ήταν παλιές. Δηλαδή, σας λέω και κάτι άλλο, και αν ακόμα, λέω, αποφασίζαμε τις παλιές μονάδες του Αμυντέου και της Καρδιάς, της Πτολεμαΐδας, κάναμε αποθήσεις να τις λειτουργήσουμε. Κάναμε την αποθήση. Δεν θα μπαίναν ποτέ στο σύστημα. Γιατί επειδή ήταν παλιές, δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, γιατί θα ήταν μη συμφέρουσες. Ήδη οι καινούργιες της Μελίτης και του Αγίου Δημητρίου 5 και όλες τις άλλες οι οποίες λειτουργούν και της Μεγαλόπολης βάζουν την ΔΕΗ μέσα 250 εκατομμύρια το 19, 150 το 20 γιατί ήταν ο κορονοϊός και δεν είχε μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή, πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, είναι και θέμα κόστους. Λέω λοιπόν ότι σίγουρα δεν αντισταθμίζω τις 20.000 θέσεις εργασίας που είχαμε κάποτε και σας αναφέρω πριν από 20 χρόνια. Δεν την αντισταθμίσω. Είναι όμως ένα πολύ σοβαρό πακέτο το οποίο θα βοηθήσει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Και νομίζω ότι τέτοια παραγωγικά μοντέλα να είστε σίγουροι ότι ανά 30 χρόνια θα τα αλλάζουμε πλέον. Γιατί αυτό που θα αναπτύξουμε τώρα, μετά από 30 χρόνια, με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, με όλες αυτές τις αλλαγές που δίνουν, τις κλιματικές, τις οικονομικές, ήδη το λένε και οι μελέτες για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, στη διαδρομή του ένας εργαζόμενος στα 40 χρόνια εργασίας θα αλλάξει 5 με 6 φορές επάγγελμα. Άρα, για να αλλάξει επάγγελμα σημαίνει ότι αλλάζει και το παραγωγικό μοντέλο. Άρα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για ένα δύσκολο αύριο το οποίο έρχεται και αναγκαστικά θα ζήσουμε σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο αν δεν προετοιμαστούμε κατάλληλα και αν δεν πιστούμε ότι οι παλιές καλές εποχές που ξεκινούσαμε εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και βγαίναμε στη σύνταξη με αυτό το επάγγελμα, αυτό έχει τελειώσει για όλα τα επαγγέλματα. Κύριε Αντωνιάδη, λοιπόν, βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας περιοχής πάντα είναι η οδική άρση μας. Αισθάνθηκα μια απογοήτευση, γι' αυτό είμαι έτσι λίγο συγκρατημένος με αυτά που άκουσα στο τέλος,
γιατί 18 χρόνια ακούω για κάθε άξονα και δεν έχει γίνει. Είχε ξεκινήσει, θυμάστε πολύ καλά, κλπ. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι στους άξονες και αυτό κατάλαβα και από εσάς σήμερα. Με κινητοποιήσεις, κύριε Αντωνιά, δεν κερδίζουμε δρόμους. Κάνουμε σύραγγες με κινητοποιήσεις. Λοιπόν, θα έρθω όμως σε ένα άλλο λεπτό θέμα, το οποίο βιώνουμε καθημερινά οι πολίτες. Πώς θα γίνουν αυτοί οι άνεργοι επιχειρηματίες, εάν χρειάζονται 40 χαρτιά και στο τέλος τους λένε δεν μπορείτε να πάρετε το δάνειο, δεν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, μπορείτε να μας πείτε. Και αν θέλετε μπορώ να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα στη χρόνια. Όχι ένα, πολλά. Αυτό πώς θα ξεπεραστεί. Αυτή είναι η ερώτηση. Έχω πολλές βέβαια, αλλά αυτή είναι η πιο βασική. Γιατί σύγχρονο. Τώρα για τα φράγματα και τα δευτικά, εντάξει, θα γίνουν κάπου. Λοιπόν, ναι. Δεν θα ήθελα να υποβαθμίζουμε έργα για τα οποία, όπως σας είπα τώρα τα ραδευτικά, στα οποία συνέβαλαν τρεις κυβερνήσεις διαδοχικές. Εάν λοιπόν υποβαθμίζουμε την προσπάθεια τριών κυβερνήσεων και κάτι το οποίο δεν γινόταν επί δεκαετίες, μόλις τώρα το έχουμε κατακτήσει, έχει δημοπρατηθεί και αρχίζουν και λέμε εντάξει θα γίνουν, όταν θα ολοκληρωθεί το αδευτικό δίκτυο της Τριανταφυλιάς, για να καταλάβετε τι σημαίνει, ένας αγρότης ο οποίος είχε 100 στρέμματα που σήμερα κάνουν 200 ευρώ το στρέμμα γιατί είναι εξαιρικά, όταν θα μπει το αρδευτικό δίκτυο από το χωράφι του, κατευθείαν η περιουσία του από 200 ευρώ το στρέμμα θα πάει 3.000 ευρώ το στρέμμα. Την επόμενη μέρα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα έχει εκατοταπλασιάσει την περιουσία του. Και αυτό είναι τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αν αποφασίσει να τα λειτουργήσει και να τα δουλέψει, θα έχει δεκαπλάσιο προϊόν. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για τους αγρότες μας αυτό. Έρχομαι σε αυτό που είπατε. Υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατία. Αυτό το αναγνωρίζω. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες και ήδη έχουμε κατακτήσει και πιστεύω θα το κάνουμε μόνο για τη Δυτική Μακεδονία μέσα από μια εταιρεία η οποία θα δημιουργηθεί να παρακάμψουμε όλη αυτή τη μεγάλη γραφειοκρατία να την ελαττώσουμε στο 1/3. Εάν δεν το κάνουμε αυτό έχουμε καταστραφεί. Εάν δεν κατορθώσουμε να αλατώσουμε αυτή τη γραφειοκρατία, τότε έχετε δίκιο, δεν θα προλάβουν οι άνθρωποι να κάνουν τις επιχειρήσεις τους. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Συνηθίζω να λέω ότι την οικονομική κρίση μπορεί να φύγουμε κάποτε και θα φύγουμε, από την γραφειοκρατία δεν πρόκειται να φύγουμε ποτέ. Μας βοηθάει πάρα πολύ η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και τώρα παίρνουμε πάρα πολλά μέτρα για να το παρακάμψουμε και σας αναφέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αυτό που έγινε με τον Ιαννό στην Καρδίτσα, το χρησιμοποιήσαμε παντού και στις πυρκαγιές, από την επόμενη μέρα οι άνθρωποι πήραν τα λεφτά τους, ενώ παλιότερα με την γραφειοκρατία που υπήρχε, περιμέναν 1,5 χρόνο και 2 για να πάρουν τα άμεσα χρήματα. Τα χρησιμοποιούμε σε αγροτικές καλλιέργειες, οι οποίες καταστράφηκαν, για πρώτη φορά παίρνουν αμέσως τα χρήματα, άρα λοιπόν, είναι εις γνώση μας η μεγάλη γραφειοκρατία και θέλουμε να την παρακάψουμε γιατί αλλιώς το χάσαμε το στίχημα. Και για το θέμα του δρόμου, εγώ θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής. Εννοείται ότι, δεν σας είπα ότι δεν θα γίνει, θέλω να πιστεύω, είπα ότι θα βρεθεί η λύση χωρίς να φτάσουμε στο έσχατο μέρος των κινητοποιήσεων. Μα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εάν τα πολιτικά μέσα και οι διαπραγματεύσεις και όλες αυτές οι διαδικασίες δεν τελεσφορήσουν, η δημοκρατία μας δίνει το δικαίωμα των απεργιών και των κινητοποιήσεων. Θα τα εξαντλήσουμε και αυτά. Ευχαριστώ. Κύριε Αντωνιάδη, να ξαναγυρίσω το θέμα του φυσικού αερίου. Είχατε πει στο ραδιόφωνο ότι θα έρχονταν υπεύθυνοι της ΔΕΔΑ στο Λέχο και το Βαρικό για να δουν αν μπορεί να γίνει κάτι, δηλαδή να έχουμε θέρμανση και εμείς με φυσικό αέριο. Ναι. Έβγαλε ένα δελτίο τύπου, είδα τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι μέσα στον Οκτώβριο τελικά θα έρθει στη Φλόρινα και όταν έρθει στη Φλόρινα θα επισκεφτούμε και τις δύο κοινότητες αυτές για να δει, γιατί τα στοιχεία τα οποία έστειλαν οι πρόεδροι σε πρώτη φάση είναι θετικά. Δηλαδή ο αριθμός των μαγαζιών και ο αριθμός των κατοίκων οι οποίοι είναι μόνιμοι, από ό,τι μου είπε ο κύριος, θα το θυμηθώ το όνομά του, ο διευθύνων σύμβουλος. Τσάκας. Ναι, Τσάκας. Κύριος Τσάκας, τέλος πάντων, μου είπε ότι αυτά μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα γίνει. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι
επειδή εκεί θα κουβαλιέται το φυσικό αέριο σε δεξαμενές, θέλει να δει το χειμώνα πώς θα μπορέσει, επειδή είναι τεράστια αυτά τα βυτεία, αν θα μπορέσουν να ανέβουν τις ανηφόρες του Λεχόβου. Με το λίγο πάγο που θα έχει, εφόσον δεν μπορούν, μήπως αφήσουν την κοινότητα στη μέση. Αν το ξεπεράσουμε αυτό, θα το δούμε. Και μέσα στο πρόγραμμά μας που έχουμε συμφωνήσει και με τον Δήμο Αγροφόρνες, τον κύριο Γιαννάκη, είναι όταν τελειώσει το 23 της Φλόρινας, να δούμε και άλλες 5-6 μεγάλες κοινότητες που είναι το Ερμενοχώρι, το Αμοχώρι, η Μελίτη, η Βέβη και η Σιταριά, για να πάρουν και αυτοί οι ΑΕΠ, γιατί είναι στον δρόμο του αγωγού. Αλλά αυτό μετά το 23. Κύριε Αντωνιάδη, σε λίγες μέρες η Νέα Δημοκρατία έχει εσωκομματικές εκλογές. Ο Γιάννης Αντωνιάδης τι χαρακτηριστικά δίνει σε αυτήν την εσωκομματική εκλογική μάχη? Χρειάζεται ανανέωση του κόμμα? Είναι εντάξει έτσι όπως λειτουργεί σήμερα? Με τον νυν πρόεδρο είχαμε μια καλή συνεργασία στις προηγούμενες δύο θητείες, τις οποίες ήταν πρόεδρος, αλλά εγώ είμαι πάντοτε υπέρ της εναλλαγής. Εκτιμώ ότι έχει ολοκληρώσει το έργο το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει και νομίζω ότι πρέπει να μεταβούμε σε μια επόμενη γενιά στελεχών, πιο νέα, η οποία θα έρθει με περισσότερες δυνάμεις για να μπορέσει να υποστηρίξει και να μεταφέρει τον λόγο και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και στο τελευταίο σπίτι και στο τελευταίο χωριό και στο τελευταίο καφενείο. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ της αλλαγής της ηγεσίας της ΔΕΠ στο νομό Φλόρινας, να πάμε με νέα πρόσωπα, ξεκούραστα, για να πρόσωπα τα οποία θα έχουν και τον χρόνο να ασχοληθούν, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αντωνιάδη, θα σας πάω και πέρα στο θέμα της γραφειοκρατίας, που αφορά τη θαρμινότητα πολίτη. Θα το κάνω αυτό γιατί πολύ πρόσφατα ο Πρωθυπουργός από την Ισπανία ανακοίνωσε ότι η Νέα Δημοκρατία τα δύο αυτά χρόνια έχει πατάξει τη γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Προσωπικά και σε συνεννόηση πάντα και με μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες της περιοχής, δεν το βλέπω αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Είπατε ότι θα πάρετε συγκεκριμένα μέτρα. Τι ακριβώς εννοείτε? Αυτή τη στιγμή μιλάτε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σας διαβεβαιώνω ότι αν πάτε να μιλήσετε με τα λογιστικά γραφεία της περιοχής, θα σας πούνε ότι το τάξη δύο μέρες είναι ανοιχτό και μια μέρα πέφτει. Θα σας πω ότι γενικά ένας νέος επιχειρηματίας, ο οποίος πάει για παράδειγμα να πάρει ένα δάνειο αυτή τη στιγμή, εκμεταλλευόμενος υποτίθεται τα χρήματα που πέφτουν και από ευρωπαϊκά προγράμματα για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, έχει να αντιμετωπίσει τα τραπεζικά κριτήρια που θέτουν οι τράπεζες. Μάλιστα, η Κομισιόν, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ζήτησε διευκρινήσεις γιατί δεν διοχετεύεται τα ποσά αυτά στους μικρομεσαίους. Από εκεί και πέρα, γενικά υπάρχουν δυσκολίες. Θα σας το θέσω όσο πιο απλά μπορώ. Αν ένας μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας της περιοχής αυτή τη στιγμή χρωστάει, και δεδομένης και της μεταλλογικής που θα έπρεπε να είναι κάπως πιο ήπια τα πράγματα στην αντιμετώπιση των οφειλών του, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τρομερά μεγάλες δυσκολίες στο να βγάλει ενημερότητες, φορολογικές, ασφαλιστικές, στο να συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Είναι προβλήματα τα οποία προσωπικά τα βιώνω και εγώ τον τελευταίο χρόνο. Θα αναφερθώ ενδεικτικά, για παράδειγμα, για να δείτε το μέγεθος της γραφειοκρατίας που επικρατεί, στο πρόγραμμα ενίσχυσης ρευστότητας, το οποίο υποτίθεται ότι ήρθε ευεργετικότατο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά, όταν ακούσαμε ότι θα υλοποιηθεί, οι δικαιούχοι πραγματικά είπαν ότι είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί μέσα από αυτά τα χρήματα θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τα έξοδα της επόμενης χρονιάς. Αυτό ήταν και ο χαρακτήρας του προγράμματος, αυτό έπα. Με τροπολογία τον Μάρτιο του 2021, ενώ είχε κλείσει η διαδικασία και είχαν βγει από τα τέλη του 2020, η οποία τροπολογία έγινε μονομερώς κοινώς, οι δικαιούχοι ενημερώθηκαν από τους λογιστές τους ότι άλλαξε το πρόγραμμα, ζητήθηκε ξαφνικά ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για την κατάθεση του ποσού. Και μάλιστα για χρήματα τα οποία, επαναλαμβάνω, είναι από το ΕΤΠΑ, έχουν κοινωνικό χαρακτήρα κατεπίγοντος, υποτίθεται ότι θα κάλυπταν τα ποσά αυτά τα έξοδα των επιχειρήσεων. Έγινε λοιπόν παρακράτηση του ποσού κατά 30% στον κάθε ωφελούμενο, και μάλιστα αν υπήρχαν βεβαιωμένες οφειλές, και αναφέρω τις βεβαιωμένες οφειλές και θα σας το κουμπώσω και με κάτι άλλο, αν υπήρχαν βεβαιωμένες οφειλές, γινόταν παρακράτηση συνολικά της οφειλής. Αυτό έγινε μονομερώς. Η καθυστέρηση δεν ήταν τέτοια που ορισμένοι επιχειρηματίες εισέπραξαν τα χρήματα αυτά Σεπτέμβρη, δηλαδή τον 9ο και τον 10ο μήνα. Όλοι, όχι ορισμένοι. Όχι, ορισμένοι υπήρχαν εκταμιεύσεις, οι οποίες έγιναν τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος, κάποιες έγιναν τον Ιούνιο, μέσα στον Αύγουστο. Από τον αρμόδιο φορέα του ΚΕΠΑΝΕΜ
μας ενημέρωσαν ότι είχε γίνει πάυση πληρωμών λόγω έλλειψης ρευστότητας. Πώς το χαρακτηρίζεται αυτό για παράδειγμα? Και θα σας πάω λίγο στις βεβαιώσεις οφειλής. Ένας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει βιώσει πανδημία, ο οποίος έχει βιώσει δεκαετή κρίση και ο οποίος προσπαθεί να επανεκκινήσει, ειδικά στη Φλόρινα, τη μικρή ή μεσαία επιχείρησή του και προσβλέπει σε αυτά τα χρήματα, κάνει υπολογισμό βάσει αυτών των χρημάτων και στην πορεία τα χρέη του αυξάνονται. Και θα σας αναφέρω και το εξής: κόβει τιμολόγια σε φορείς, τα οποία πληρώνονται ένα και ενάμιση χρόνο μετά. Θα σας αναφέρω συγκεκριμένα παράδειγμα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο τιμολόγια από τον Ιούνιο του 2020 τα πλήρωσε το Σεπτέμβριο του 2021 και αυτά τα τιμολόγια καλείται να τα αποδώσει στο επίπεδο του ΦΠΑ στην εφορία, να πληρώσει και φόρο εισοδήματος. Και την ίδια στιγμή, ενώ κάνει τον προγραμματισμό του και φυσικά στοχεί στον προγραμματισμό του, η ΔΟΗ Καστοριάς έρχεται και του πατάει κατάσχεση στο λογαριασμό του. Γιατί δεν είναι φυσικά ενήμερη, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως επικοινωνία ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους φορείς. Πώς θα επιβιώσει στη Δυτική Μακεδονία? Δεν απασχολεί τι γίνεται αλλού. Μιλάμε για τη Δυτική Μακεδονία, η οποία βιώνει βίαιη απολυμνητοποίηση. Το έχετε πει και εσείς ο ίδιος. Πώς λοιπόν εμείς, σαν μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, πώς ο μικρός και ο μεσαίος επιχειρηματίας της Φλόρινας θα μπορέσει να επιβιώσει κάτω από αυτό το καθεστώς? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άτομα τα οποία ξεκίνησαν τη χρονιά με πολύ χαμηλές ή μηδενικές οφειλές και λόγω της κατάστασης που επικρατεί δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα μαγαζιά τους. Δεν μπορούν να βγάλουν ενημερώσεις για παράδειγμα για να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Για να πληρωθούν τα μέσα ενημέρωσης από την εμβολιαστική εξυπηρεσία. Θα σας κάνω τοποθέτηση. Δεν είναι τόσο ερώτηση, είναι περιγραφή της πραγματικότητας. Είπατε για μέτρα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι πάταξε τη γραφειοκρατία από την Ισπανία. Ότι πατάχθη η γραφειοκρατία. Με ποιον τρόπο? Εμείς πραγματικά στην καθημερινότητά μας, και κάντε έναν καλό που οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες της Φλόρινας, δεν το βλέπουμε αυτό. Και όπως συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας, δεν θα υποβαθμίσουμε σε καμία περίπτωση τα μεγάλα έργα. Και μπράβο σας. Από την άλλη, όμως, το είπατε και εσείς πάλι, αν δεν παταχθεί η γραφειοκρατία στην περιοχή, έχουμε καταστραφεί. Δεν έχουμε χρονικό περιθώριο, κύριε Αντωνία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την κυβέρνηση. Ωραία, να πάρει μέτρα για να απαντήσω λίγο σε αυτό. Εννοείται. Και συγγνώμη που χρονοτριβώ, απλά έπρεπε να περιγράψω. Καταρχάς, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Έτσι να το ξέρετε. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας σε σχέση με την ανάπτυξη δεν είναι τόσο τα χρήματα όσο η γραφειοκρατία και εννοείται και οι καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις οι οποίες προέρχονται κυρίως από την γραφειοκρατία. Όταν είπε ο Πρωθυπουργός ότι πατάξαμε, σας ανέφερα συγκεκριμένα παραδείγματα που ήταν πάρα πολύ μεγάλα, όπως είναι το θέμα τώρα που είναι άμεσα, όπως είναι το θέμα τώρα των πλημμυρών, των πυρκαγιών, των σεισμών, των καταστροφών στις αγροτικές καλλιέργειες, στα οποία για πρώτη φορά δίνονται τόσο γρήγορα τα χρήματα. Πάμε τώρα στα μικρότερα. Όντως στα μικρότερα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κάποια από αυτά έχουν σχέση με τη γραφειοκρατία, τα περισσότερα, κάποια έχουν σχέση και με την έλλειψη της ρευστότητας. Πρέπει να ξέρετε ότι τα χρήματα τα οποία διακινούνται στη χώρα, κατά 90% για να μην πω και παραπάνω, είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκεφτείτε τώρα ότι το 20% σταμάτησε κάθε δραστηριότητα, ελάχιστα ήταν αυτά τα οποία δουλεύαν, και όλοι πληρώνονταν. Εργαζόμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν δουλεύαν, πληρώνονταν. Δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύαν, πληρώνονταν. Συνταξιούχοι, εννοείται είναι στη σύνταξη, πληρώνονταν οι πάντες. Και η παραγωγή μειώθηκε στο 20% λόγω της πανδημίας. Αυτά τα χρήματα κάπου βρίσκονται για να πληρώνονται όλοι αυτοί. Δηλαδή υπάρχει μια δικαιολογημένη έλλειψη της ρευστότητας, υπάρχει μια δικαιολογημένη καθυστέρηση λόγω της γραφειοκρατίας που είναι πάγια σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι πρωταθλητής στην γραφειοκρατία, και βέβαια υπάρχει και μια καθυστέρηση λόγω της Ελλάδας, η οποία επίσης είναι πρωταθλήτρια στη γραφειοκρατία, και όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στους μικρούς επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να επιβιώσουν. Είμαι στη διάθεσή σας να το δούμε βήμα-βήμα, όπου νομίζετε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε για τους μικρούς, να μου πείτε 3-4 τέτοια σημεία στα οποία μπορούμε να κάνουμε και τηλεδιασκέψεις. Όχι 50, 3-4 κάθε φορά που τα θεωρείτε μείζονος σημασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από τη στιγμή που είδατε ότι καθυστερεί, να ερχόμαστε σε επαφή μαζί. Θα κάναμε μια τηλεδιάσκεψη με τον συγκεκριμένο Υπουργό Οικονομίας ή Ανάπτυξης, όποιος ήταν υπεύθυνος, για να βλέπαμε για ποιο λόγο καθυστερεί. Αν ήταν έλλειψη χρημάτων, τότε υπήρχε ένα πρόβλημα αντικειμενικά δύσκολο. Αν όμως ήταν έλλειψη βούλησης ή κάποιων γραφειοκρατών, τότε ναι, θα πιέζαμε για να κινήσουμε λίγο τα γρανάδια πιο γρήγορα.
Συμφωνώ απολύτως ότι είναι τραγικό για την περιοχή μας. Σας το ξαναλέω ότι δεν αρκεί το ότι υπάρχουν τα χρήματα. Εάν αυτά τα χρήματα δεν φτάσουν γρήγορα στους δικαιούχους, έχουμε καταστραφεί. Γι' αυτόν τον λόγο φύγαμε από τα έργα υποδομής και δίνουμε όλη τη βάση στις επιχειρήσεις. Εάν όμως στις επιχειρήσεις έχουμε αυτό το πρόβλημα, έχουμε καταστραφεί. Κύριε Αντωνιάδη, να σας διακόψω λίγο. Εδώ είχαμε το εξής πρόβλημα όμως και θέλω μια απάντηση. Από τα 40 εκατομμύρια που πέσανε στη Δυτική Μακεδονία, το 30% και παραπάνω με τις βεβαιώσεις οφειλές, δηλαδή περίπου 12 και επιπλέον, πήγαν σε δημοσιονομικό έλλειμμα αυτή τη στιγμή. Χωρίς την παραμικρή διαβούλευση. Κοινώς δεν ρωτήθηκε ο επιχειρηματίας, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα τα χρησιμοποιούσε για να καλύψει κάποια υπόλοιπα που έχει σε εφορία και. Δηλαδή ήταν μονόπλευρη αντιμετώπιση. Εντάξει, αλλά τώρα σε αυτό να είμαστε και λίγο. Δεν είναι παράνομο. Ναι, αλλά τώρα σε αυτό να είμαστε και λίγο δίκαιοι και με τον εαυτό μας και με την κοινωνία. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να πληρώσουμε τις οφειλές μας, όλοι θέλουμε να πάμε σε 120 δόσεις, σε 400 δόσεις, σε 500. Όταν έρχεται η ώρα να ζητήσουμε, οι συνταξιούχοι ζητάνε αναδρομικά και λένε είναι τα δικαιούμαστε γιατί τα δουλέψαμε. Οι εργαζόμενοι ζητάνε τους μισθούς γιατί δικαιολογημένα δούλεψαν και τις θέλουν. Οι επιχειρηματίες θέλουν τις επιχορηγήσεις γιατί σου λέω χωρίς αυτές δεν μπορούμε. Ναι, αλλά αυτά όλα είναι δημόσιο χρήμα. Κάποιοι πρέπει να πληρώσουν και φόρους. Όταν λοιπόν από τη μια μεριά παίρνουν μόνο τις επιχορηγήσεις και από την άλλη δεν πληρώνουμε τους φόρους μας. Πώς θα γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει. Είναι μια εξίσωση η οποία δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί κάποιος να χρωστάει. Τώρα εσείς μιλάτε για επιχειρηματίες οι οποίοι χρωστάνε λίγες, οι οφειλές είναι μικρές. Μα εδώ υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι χρωστάνε εκατομμύρια. Από τη μία. Δάνεια, εκείνοι από τη μια μεριά λοιπόν χρωστάνε εκατομμύρια και από την άλλη θέλουν να πάρουν τις επιχορηγήσεις. Δεν γίνεται. Ωραία. Σας λέω τώρα για να το κλείσουμε το θέμα. Ταυτόχρονα να το καταστήσουμε. Σας λέω ότι θα έρθει εδώ και ο κύριος Μουσουρούλης. Όταν θα έρθει ο κύριος Μουσουρούλης και θα κάνουμε τις συγκεντρώσεις αυτές που είπαμε, θέλω να το θέσει το θέμα γιατί έχει δουλέψει από αυτού για την Δυτική Μακεδονία. Ψάχνουμε διαδικασίες fast track. Όπως αυτές που ανακοινώθηκαν one stop κτλ. Θέλουμε διαδικασίες fast track. Να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα. Να βρούμε κάποιον τρόπο να τα ξεπεράσουμε. Για να μπορέσει να δοθεί το χρήμα και από τη στιγμή που θα το πάρετε και θα λειτουργήσετε, σιγά σιγά να ξοφλήσετε και τις οφειλές σας. Κύριε Βουλευτά, είπατε. Και θέλω να μας βοηθήσετε επειδή το περάσατε και μας κάνετε και προτάσεις. Και να τις δεχτούμε τις προτάσεις. Είπατε κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό και το είπατε έτσι με πολύ ευχάριστη διάθεση. Να κλείσουμε τώρα όμως την αρχή. Αυτό είναι. Λέτε ότι θα υπάρξει ένα κονδύλιο σεβαστό 110 εκατομμύρια, είπατε δεν ξέρω τι είναι το νούμερο. Το οποίο θα είναι υπέρ των ανέργων. Οι οποίοι άμεσα θα μπορούν με μία πρόταση ή με μία ανοίγοντα σε ένα κατάστημα να επιχορηγηθούν και να προχωρήσουν. Αυτό δεν το καταλάβω. Τι εννοείται. Με προγράμματα είπε. Είναι δύο αυτά τα οποία θα ενισχύσουν. Το ένα ήταν 10 εκατομμύρια, το οποίο μπορεί να φτάσει και μέχρι και 30 και 40 και αφορά άμεσα αυτούς που δούλευαν, τους φορτηγατζίδες, τα σκαπτικά και τα μηχανουργία. Και το δεύτερο είναι υψηλά ποσοστά επιχορήγησης που μπορεί να φτάσουν και 80 και 85%, 70 είναι η οροφή, καταλαβαίνετε ότι και παραπάνω, και αφορά από 1η-1η-22. Όποιος κάνει μια νέα επιχείρηση μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, θα πάρει αυτά τα λεφτά. Εντάξει, τι είπαμε όμως. Είπαμε ότι για αυτή την περιοχή θα εφαρμόσουμε, θα κλείσουμε αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Όταν όλοι μιλούσαν για την απολιγνητοποίηση και λέγανε ότι εδώ είναι για δικό μας στίχημα της Δυτικής Μακεδονίας, τους είπα, η απολιγνητοποίηση είναι ένα στίχημα πρωτίστως ευρωπαϊκό, δευτερευόντως εθνικό και τριτευόντως δυτικομακεδονικό. Είναι ένα στίχημα λοιπόν που εάν το πετύχουμε για τη Δυτική Μακεδονία, για την εδώ, εφ' εξής οτιδήποτε γίνεται στην Ελλάδα, θα το παίρνουν ως πρότυπο και θα το εφαρμόζουν. Είδατε, έγινε με τον Ιαννό στην Καρδίτσα, το εφαρμόζουν παντού. Γιατί πέτυχε. Εάν λοιπόν πετύχει, θα είναι αυτό το στίχημα και θα είναι ένα μοντέλο πρότυπο που θα το κάνουμε και στην Πελοπόννησο και στην Ήπειρο, όπου χρειαστεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πέσουμε όλοι πάνω. Είναι ένα στίχημα κυρίως ευρωπαϊκό και εθνικό και δικό μας. Γι' αυτό είπα ότι θα δώσουμε και έχουμε την έγκριση του Πρωθυπουργού και τη στήριξη να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες, γιατί πρέπει να απορροφήσουμε τα λεφτά. Χωρίς αυτά είμαστε χαμένοι. Να αλλάξουμε λίγο θέμα. Ναι, τελειώσαμε.
Κύριε Αντωνιάδη, με το που θα απαλλαγούμε από το ενεργειακό κομμάτι και τη μόλυνση, έχουμε δύο πράγματα για την περιοχή. Το ένα είναι ο αγροτικός τομέας και δεύτερο η τουριστική ανάπτυξη. Γι' αυτά δεν άκουσα πολλά. Πώς θα αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας, πώς θα φέρουμε τουρισμό στην περιοχή. Νομίζω ότι τότε δεν τα ακούσατε όλα. Δηλαδή, εάν σε μια περιοχή που δεν γίνονταν τίποτα, σας ανέφερα τρία αρδευτικά δίκτυα τα οποία θα αλλάξουν τη μορφή όλου του κάμπου του λεκανοπηδίου της Φλόρινας, όλου του κάμπου του λεκανοπηδίου των Πρεσπών και δύο αρδευτικά δίκτυα που θα αλλάξουν όλη τη μορφή του κάμπου, υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη για το παραγωγικό, αγροτικό παραγωγικό μοντέλο της περιοχής. Μετά από μια επταετία. Μετά από μια επταετία το Μηντέου. Και μετά από μια τριετία, διετία της Φλόρινας. Ναι, αυτά είναι μεγάλα έργα, παιδιά. Δεν γίνονται πιο νωρίς. Αυτό λέω ότι τα πέντε χρόνια αυτά είναι ένα κενό. Λέω όμως το εξής. Μα δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα μαγικό ραβδί με το οποίο την ίδια στιγμή θα τα λύσουμε αυτά. Δεν γίνονται. Αυτά όμως ήδη έχουν δημοπρατηθεί και στο στάδιο της κατασκευής απασχολούνται κάποια άτομα και πέφτουν κάποια χρήματα εδώ στην περιοχή. Θα βοηθήσουν, θα ανακουφίσουν λίγο και όταν ολοκληρωθούν θα βοηθήσουν. Θα σας πω κάτι. Το ΑΕΠ το αγροτικό, η συνεισφορά του αγροτικού προϊόντος στο ΑΕΠ της χώρας, ξέρετε πόσο είναι, 4,5%. Και μέσα σε αυτό είναι και η αλληλεία και ο δασικός πλούτος. Άρα λοιπόν δεν στηριζόμαστε μόνο στο αγροτικό μοντέλο και στο τουριστικό που για τη Δυτική Μακεδονία και για τη Φλόρινα είναι μικρό, γιατί δεν έχουμε θάλασσα. Γιατί τουρισμός είναι άμεσα συνδυασμένος με τη θάλασσα. Και όσο και να θέλουμε να αναπτύξουμε με το χειμερινό τουρισμό που το κάνουμε, πάντα θα είναι υποδιέστερος του τουρισμού που είναι συνδεδεμένο με τη θάλασσα. Γιατί τον χειμερινό τον έχουν στις βόρειες χώρες, αυτό που δεν έχουν είναι η θάλασσα. Και άρα τα χρήματα όταν θα έρθουν από εκεί θα τα ρίξουν εκεί. Άρα ούτε θα τον βοηθήσουμε και τον τουρισμό, θα τον βοηθήσουμε και τον αγροτικό τομέα, αλλά τι είπαμε. Είπαμε ότι θα δώσουμε βαρύτητα στις επιχειρήσεις, αυτό σας είπα προηγουμένως, θα δοθούν στην περιοχή 800 εκατομμύρια μόνο για επιδοτήσεις. Για προσέξτε, 800 εκατομμύρια επιδότηση σημαίνει ότι θα πέσουν στην περιοχή 1,2 δις εκατομμύρια, γιατί αυτή μόνο επιδότηση. Κάποια χρήματα θα υπάρχουν και η συνεισφορά των ιδίων. Άρα μιλάμε για 1,2 δις εκατομμύρια που θα πέσουν στα επόμενα 3-4 χρόνια στην περιοχή. Υπήρχε ποτέ μεγαλύτερο ποσό, μόνο για τις επιχειρήσεις. Σκεφτείτε τώρα αυτές τις επιχειρήσεις που δικαιούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα κι άλλο τόσο ποσό ρευστότητα, είναι ένα τεράστιο ποσό. Για τη Φλόρινα ή τη Δυτική Μακεδονία. Για τη Δυτική Μακεδονία. Τη Φλόρινα δεν μπορεί να τα απορροφήσει αυτό το ποσό. Κάτι τελευταίο γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αυτά τα χρήματα και διορθώστε με κάνω λάθος για να απορροφηθούν, θα πρέπει να υπάρχει και ιδία συμμετοχή. Κοινώς, ο μικρός και μέσος επιχειρηματίας, που ήδη υπάρχει ο νέος, θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε δανεισμό. Αυτή τη στιγμή σας περιγράφω την κατάσταση τοπικά. 9 στα 10 αιτήματα που κατεβαίνουν για έγκριση γυρίζουν πίσω ακριβικά. Υπάρχουν τραπεζικά κριτήρια. Κοινώς, πάνω από το 85-90% των επιχειρήσεων δεν έχει πρόσβαση στις τράπεζες αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό. Αυτό θα το δούμε. Καταρχάς, για την ιδία συμμετοχή, είπα ότι από τη στιγμή που κάποιος μπει στο ΣΔΑΜ, στον αναπτυξιακό νόμο που θα ενισχυθεί και από το ΣΔΑΜ, οι τράπεζες αυτόματα του δίνουν την ιδία συμμετοχή με δάνεια. Αυτόματα. Εάν βέβαια όμως αυτό τώρα έχει κροστούμενα, αυτό πρέπει τώρα να το εξετάσουμε και να βάλουμε ένα όριο. Για νέες επιχειρήσεις. Για νέες επιχειρήσεις. Αν δεν χρωστάει πουθενά, κατευθείαν θα του δώσει το 30% η τράπεζα. Η νέα επιχείρηση δεν χρωστάει. Η νέα επιχείρηση είναι. Άρα τότε δεν διαφωνούμε σε τίποτα. Η νέα επιχείρηση όμως δεν έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή στην τράπεζα. Από τη στιγμή, επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που θα εγκριθεί από το ΣΔΑΜ το πρόγραμμά του, η τράπεζα του δίνει αυτόματα τα χρήματα.